Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλησπέρα σας. Στις 2 Φεβρουαρίου του 2004, ο νεαρός φοιτητής του Harvard, Mark Zuckerberg, ιδρύει το Facebook ως ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιούσαν οι νεοσελθέντες φοιτητές του Πανεπιστημίου για να γνωριστούν μεταξύ τους. Σήμερα, σχεδόν 5 χρόνια μετά, το Facebook αριθμεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια ενεργά μέλη και ο Zuckerberg είναι ίσως ο νεαρότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Τι είναι όμως εκείνο που έχει κάνει το Facebook τόσο δημοφιλές αλλά και παντοδύναμο? Ποια ανάγκη των νέων τους οδηγεί σε αυτή τη μανιακή χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων κοινωνικής δικτύωσης? Έχω μάθει για το Facebook από φίλους και είπα και εγώ να γίνω μέλος στο Facebook. Το Facebook έμαθα από φίλους και παρέσυρα. Μου είπαν ότι κάνεις δικό σου profile, φωτογραφίες, ξέρω τη ζωή σου γενικά. Και εντάξει, ενδιαφέρθηκα πολύ. Από φίλους συγκεκριμένα, είχα ακούσει ότι είχε βγει το Facebook όταν είχα Hi-Fi. Καμά. Από παρέες και από ένα σλόγαν που άρχισε τον καιρό που άρχισε να κυκλοφορά. Είστε και εσύ του Facebook. Καθημερινά περνώ αρκετές ώρες αναλόγως στο Facebook. Συνήθως το βράδυ είμαι στο Facebook. Τουλάχιστον 20 με μισή ώρα. 2-3 ώρες καθημερινά. Περίπου 3-4 ώρες την ημέρα. 4 ώρες. Περίπου 4-5 ώρες την ημέρα. Το συγκεκριμένο που προσφέρουν είναι ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με άλλους χρήστες του ίδιου συστήματος, μοιράζοντας μεταξύ τους έναν προφίλ που αποτελεί αυτό που θέλει να δείξει ο χρήστης προς τα έξω και το τι ενδιαφέροντα θέλει ο καθένας να παρουσιάσει για τον εαυτό του. Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούμε να είμαστε σε έναν εικονικό κόσμο. Παρέχει δυνατότητες απεριόριστης χρήσης, ενώ χρονικής χρήσης, δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όσο θέλουμε και για ώρες μπορεί να είμαστε στο διαδίκτυο. Είναι ελκυστικό γιατί έχει ωραία ρεθίσματα, έχει φωτογραφίες, έχει εικόνες, έχει χρώματα και παράλληλα ο χρήστης μπορεί να νιώσει ασφάλεια διατηρώντας την ανωνυμία του μέσα από το διαδίκτυο. Έτσι η ανωνυμία μπορεί να δημιουργήσει αισθήματα ασφάλειας, αισθήματα προστασίας και επιπλέον να έχουμε κοινωνικοποίηση μέσα από πλασματικές σχέσεις, μέσα από ψεύτικα χαρακτηριστικά ή ψεύτικες νοοτροπίες ή ψεύτικες ικανότητες. Επίσης νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει η εξωτερική εμφάνιση μέσα στην κοινωνικοποίηση από το διαδίκτυο μειώνει το άγχος των εφήβων, γιατί είναι μια σημαντική πηγή άγχους για τον εφήβο η εξωτερική εμφάνιση. Και έτσι αισθάνονται πιο άμετα να αναπτύσσουν σχέσεις μέσα από το διαδίκτυο. Έχω 280. 315 περίπου. Περίπου 400. Περίπου 500. Έχω αρκετούς, περίπου 700. Είναι πολύ εύκολο, γρήγορο και εντελώς ανέξοδο να γίνει κανείς μέλος στο Facebook και σχεδόν σε όλες αυτού του είδους τις ηλεκτρονικές σελίδες. Το μόνο που χρειάζεται να δώσεις είναι ένα κωδικό όνομα και ένας κωδικός πρόσβασης. Και τότε σου δίνεται η ευκαιρία να εισέλθεις σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο, ένα κυριολεκτικά παράλληλο σύμπαν, μέσω του οποίου πολλές φορές η εικονική πραγματικότητα αντικαθιστά την πραγματική ζωή. Τι ακριβώς όμως είναι το Facebook και ποιοι το χρησιμοποιούν, ποιες δυνατότητες παρέχει στους χρήστες του και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο επαγγελματικό, κοινωνικό αλλά και προσωπικό.
Το Facebook πιστεύω μου προσφέρει να κάνω καινούργιες γνωριμίες, καινούργιους φίλους. Βασικά έχω βρει αρκετούς συμμαθητές και φίλους από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, από το λύκειο, αρκετούς καθηγητές μου από το κολέγιο και εντάξει, μιλάμε. Μου προσφέρουν παιχνίδια, συνομιλίες, άμα θέλω να γνωρίσω κάποιον ή κάποια. Μιλάς με παλιούς γνωστούς, βλέπεις φωτογραφίες, παίζεις παιχνίδια, κάνεις τεστ, διάφορα. Το μόνο που κατάλαβα ότι προσφέρει ότι ενημερώνουμε για κάποια event. Στην αρχή σίγουρα οι ώρες οι οποίες καταναλώνεις είναι αρκετές, δηλαδή μπορεί να ήμουν και 8 ώρες τη μέρα, αλλά ξέρεις δεν είσαι συνεχώς στο Facebook, κάνεις και άλλα πράγματα, αλλά επιστρέφεις πίσω στο Facebook να δεις ποιος σου στείλε μηνύματα, ποιοι έκανε ακόμα στις φωτογραφίες σου. Αυτό είναι το προσωπικό μου προφίλ, όμως εγώ είμαι και ραδιοφωνικός παραγωγός, δημιούργησα ένα group το οποίο εκεί είναι η επικοινωνία που έχω με τους ακροατές και τις ακροάτες, το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, αποδοτικό, εάν πάλι χρησιμοποιηθεί σωστά. Αυτό είναι σχέδιο για τους οργανισμούς. Νομίζω είναι, θέλω γιατί είναι άτομα από όλες τις ηλικίες και από όλες τις τάξεις, αλλά κυρίως έφηβοι, σε μεγάλο βαθμό, είναι πλήστη είναι έφηβοι και όπως σας είπα πρώτη φορά στην πρώιμη είναι έφηβη εκείνη η ηλικία. Θέλω γιατί από μελέτες τα περισσότερα είναι αγόρια και οι πλήστοι που έχουν εθισμό στο διαδίκτυο είναι άτομα, όπως σας είπα, που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες. Υπάρχουν έρευνες και για άτομα από μόνο γονεϊκές οικογένειες που έχουν σχέση με τον εθισμό στο διαδίκτυο, χωρίς να σημαίνει ότι μια μόνο γονεϊκή οικογένεια είναι αμέσως και δυσλειτουργική. Αλλά και είναι άτομα μαζεμένα, πιο απομονωμένα, χωρίς πολλούς φίλους. Αλλά δεν σημαίνει ότι μιλάω τώρα για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Όσοι χρησιμοποιούν το Facebook έχουν τούτα τα χαρακτηριστικά. Πάρα πολλοί κόσμοι χρησιμοποιούν το Facebook ή τις ιστοσελίδες γενικότερα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να έχει οποιαδήποτε άλλες δυσκολίες, απλά και μόνο για κοινωνικοποίηση, για γνωριμία. Η εμφάνιση του Facebook μετά από τα blogs, βασικά πρώτα ήταν τα blogs, τώρα είναι το Facebook, το οποίο είναι και πάρα πολύ popular. Το Second Life και άλλος θόρυβος γύρω από το Web 2.0, το οποίο επίσης είναι ένα εργαλείο δημοσίων σχέσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να γνωστοποιήσουν οι εταιρείες τα προϊόντα τους, την εικόνα τους, κάτι το οποίο αφορά, για παράδειγμα, την εσωτερική επικοινωνία, ό,τι έχουν να κάνουν με δημόσιες σχέσεις. Το Facebook, αν το γνωρίζεις, στην Κύπρο βασικά, οι χρήστες της Κύπρου είναι πάνω από 80.000 στο σύνολο. Μέσω του Facebook θα μπορούν οι διάφοροι οργανισμοί να επικοινωνούν και live, ζωντανά, με τους χρήστες. Αν έχουν κάποιες ερωτήσεις, να μπορούν την ίδια ώρα να υπάρχει 24 ώρες εξυπηρέτηση, να υπάρχει το customer care, εξυπηρέτηση πελατών της κάθε εταιρείας, που να μπορεί να λύνει οποιασδήποτε απορίες στους χρήστες όσον αφορά τα προϊόντα του οργανισμού τους που διαφημίζονται μέσω του Facebook. Φαίνεται ότι συχνότερα οι έφηβοι που κοινωνικοποιούνται μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κοινωνικοποιούνται με φίλους που κοινωνικοποιούνται έτσι αλλιώς και εκτός δικτύωσης. Δηλαδή είναι φίλοι τους του σχολείου ή η παρέα τους στην κοινωνία, με τους οποίους έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν και διαμέσου του διαδικτύου. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες άλλες έρευνες που λένε ότι μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνικοποίηση κάποιων ιδιαίτερα αντροπαλών ατόμων ή ιδιαίτερα μαζεμένων ατόμων, βοηθώντας τους να εκφραστούν μέσα από την ανωνυμία και την κάλυψη της πραγματικής τους ταυτότητας, αλλά να εκφραστούν και να αναπτύξουν κάποιες κοινωνικές δεξιότητες που μπορεί να τους φανούν χρήσιμες αργότερα. Το Facebook λοιπόν σου δίνει την ευκαιρία να ανεβάσεις φωτογραφίες στο ίντερνετ, να δημοσιεύσεις ειδήσεις, να δημοσιοποιήσεις και να διαφημίσεις ιδέες, προγράμματα, εκδηλώσεις, να γνωρίσεις ανθρώπους, να δημιουργήσεις σχέσεις. Όλα καλά και άγια, αν ζούσαμε βέβαια σε ένα άγιο κόσμο αγγελικά πλασμένο. Έλα όμως που δεν ζούμε. Διαφημιστικό διάλειμμα
και επιστρέφουμε στο Εγώ Σε Θέλω με τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από το Facebook.